everybody! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Special Energy Focus! Παιδιά, διπλασιάσαμε τους subscribers μας, φτάσαμε ένα διχιλιαράκι, πώς σας φαίνεται αυτό? Θέλω να ξέρετε ότι εσείς το κάνατε, εγώ δεν προλαβαίνω να ασχολούμαι με την προώθηση του καναλιού, οπότε επί της ουσίας η ίδια σας η αγάπη και το από στόμα σε στόμα που λένε, σήκωσε το κανάλι εδώ που το σήκωσε, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και για την υποστήριξη και για την προώθηση και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά μόνο και μόνο που είστε εδώ και ανταλλάζουμε ενέργεια και περνάμε ωραία και βλέπετε τα βιντεάκια μου και γουστάρετε και μου δίνετε αγάπη με τα σχόλιά σας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καταφέραμε όλοι μαζί να φέρουμε το κανάλι στους 2000 subscribers τόσο γρήγορα, δεν το περίμενα καθόλου. Έχουμε ανέβει όλοι μαζί σε αυτό το τρενάκι και πάει πολύ όμορφα και χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε παιδιά, όπως ξέρετε, θα το γιορτάσουμε και πάλι. Ήρθε η ώρα για special energy focus και special διαγωνισμό. Δεν θα σας πω ακόμα τι έχω ρίξει, γιατί άμα σας πω τι έχω ρίξει θα σας χάσω. Γεια σας μετά, θα πάει ο καθένας στην καρτούλα του. Οπότε πρώτα θέλω να σας ενημερώσω παιδιά για το διαγωνισμό. Βασικά πριν το διαγωνισμό να σας πω ότι έβγαλα ένα report χθες, στο οποίο ενημερώνω για μία αλλαγή όσον αφορά τον Αύγουστο μόνο. Τσεκάρτε το report μία να ξέρετε τι παίζει στο καναλάκι μας, να μην ρωτάτε. Και δεύτερον, τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το διαγωνισμό παιδιά. Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό όπως ξέρετε και εσείς οι πιο παλιοί. Εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο στο YouTube, από κάτω θα αφήσουμε ένα comment και όλα τα comments παίρνουν μέρος σε κλήρωση για να κερδίσετε παιδιά 2 free readings. 2 τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν από ένα free reading με βιντεάκι δικό τους για πάρτι τους προσωπικό. Εντάξει, οπότε κάνουμε comment κάτω από αυτό το βιντεάκι στο YouTube, όχι στο Facebook, στο YouTube, και όλοι αυτόματα έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει, πότε να γίνει, για πείτε, τέλος Αυγούστου. 30 Αυγούστου θα κάνω την κλήρωση, 1η Σεπτέμβρη έχουμε τα αποτελέσματα, οπότε θα έχετε και χρόνο να δείτε όλο το βιντεάκι και να πάρετε όλη μέρος για να έχετε μια πιθανότητα να κερδίσετε ένα free reading μόνο για πάρτι σας παιδιά. Λοιπόν, και τώρα που είπαμε τα βασικά, θα πούμε και για το special μας. Αυτή τη φορά έριξα τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να βελτιώσεις την ενέργειά σου πρακτικά. Μια πρακτική κίνηση λοιπόν που μπορείς να κάνεις και να βελτιώσεις την ενέργειά σου από αύριο κιόλας. Δηλαδή κάτι που αν αποφασίσεις εσύ να κάνεις θα είναι άμεσα τα αποτελέσματα και θα φανούν στην ενέργειά σου σαν σοβαρή βελτίωση. Εντάξει, λοιπόν, διαλέγουμε μια καρτούλα, όποια σου γυαλίσει καλύτερα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Διάλεξε λοιπόν ένα νουμεράκι από το 1 έως το 6 και μόλις είσαι έτοιμο, πήγαινε κατευθείαν στην καρτούλα σου να δεις τι έγινε. Και πρόσεχε, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment ή share. Comment παιδιά οπωσδήποτε, είπαμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτούς που διαλέξαν την καρτούλα νούμερο 1. Λοιπόν, είναι πολύ σήμαντη θα έλεγα αυτή η καρτούλα τώρα για σένα. Ένας πρακτικός τρόπος να βελτιώσεις την ενέργειά σου από αύριο είναι, για πολλούς από εσάς παιδιά είναι ο εξής. Πρέπει να καταλάβετε ότι, δηλαδή μάλλον ο τρόπος που θα βοηθείτε είναι αυτός. Η συνειδητοποίηση του ότι όταν βάλω εγώ την ενέργεια σε κάτι δεν μπορεί να έχω απαραίτητα και πάντα άμεσα αποτελέσματα. Όπως ας πούμε, αν εγώ φυτέψω ένα σποράκι σε μια γλαστρούλα, θα πάρει λίγο καιρό για να βγάλει το πρώτο του φυλλαράκι και άντε γεια πότε θα γίνει λουλουδάκι. Ακριβώς έτσι γίνεται και στη ζωή. Δεν ξέρω μήπως είστε πολύ ανυπόμονοι. Αυτή η ανυπομονησία δεν βοηθάει, εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν μια κατηγορία που θα ήθελα να συζητήσω. Και εσένα που κάνεις αυτό το πράγμα με την ανυπομονησία δεν σε βοηθάει και θα έπρεπε κάπως να το βελτιώσεις. Να μην είσαι ανυπόμονος, να καταλαβαίνεις ή ανυπόμονη, να καταλαβαίνεις ότι ορισμένα πράγματα θέλουν το χρόνο τους
μέχρι να φανεί τέλος πάντων το αποτέλεσμα. Όμως τώρα βλέπω και μια άλλη κατηγορία παιδιά, κάποιων ανθρώπων που ίσως αυτή την περίοδο στη ζωή τους κάνανε κάτι και τελικά όχι μόνο δεν είδανε καρπούς, αλλά είδανε ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουν και καρπούς, με την έννοια ότι κάνανε ορισμένη κάποια τρύπα στο νερό. Ναι, okay, κάναμε μια τρύπα στο νερό, αυτό τι μας δείχνει? Ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, πιο ξεκάθαροι στο τι κάνουμε, το τι θέλουμε, να προσέχουμε πιο πολύ αυτό που μας χάλασε, να το κάνουμε με μεγαλύτερο μεράκι, να μην το αφήνουμε με τα μάτια μας, από τα μάτια μας, εσύ το ξέρεις αυτό. Πάντως θέλω να πω ότι αν εσύ είσαι στη δεύτερη κατηγορία που κάτι δεν πήγε καλά και πλέον δεν μπορείς καν να περιμένεις καρπούς, δηλαδή τύπου σάπισε το σποράκι, το είδες ότι σάπισε, έβγαλε φιλαράκι και σάπισε το φιλαράκι, okay. Σε αυτή την περίπτωση απλά μας λέει ότι μην απελπίζεσαι, μην απογοητεύεσαι, απλά το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μάθεις από αυτό το λάθος που μπορεί να έγινε ή από αυτό το ατόπιμα που μπορεί να έκανες και την επόμενη φορά να παίξεις πολύ πιο όμορφη μπαλίτσα. Οπότε έτσι θα βελτιώσεις την ενέργειά σου από αύριο. Ρίξε μια καινούργια ενέργεια σε ένα καινούργιο πράγμα και αυτή τη φορά πρόσεξε το καλύτερα ίσως. Εντάξει! Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτούς που διαλέξαν την καρτούλα νούμερο 2, Ace of Swords, έχεις τη μεγαλύτερη δουλειά από όλους, δηλαδή από όσους έριξα τα περισσότερα είναι πιο πολύ θέματα προσωπικά, δηλαδή εσωτερική βελτίωση ξέρω εγώ. Αυτό είναι και πιο εξωτερική φύσεως τέλος πάντων ενέργεια, του τύπου ότι είναι πιο εξωτερικευμένη σαν ενέργεια. Πάλι θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για αυτή την καρτούλα και πώς θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις την ενέργειά σου. Θα σου πω εγώ τα περισσότερα ελπίζω και κάπου εκεί θα είναι και η δικιά σου η αλήθεια. Αρχικά αυτή η καρτούλα μας λέει ότι πρέπει να γίνεις ίσως πιο λογική ή πιο λογικός στις καθημερινές σου συναναστροφές. Για κάποιους μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεις πιο επικοινωνιακός ή πιο επικοινωνιακή. Παιδιά, ό,τι λέω τώρα είναι και θετικό. Και θηλυκό και αρνητικό. Λοιπόν, το είπα πάλι, και θηλυκό και αρσενικό. Εντάξει. Λοιπόν, ίσως να πρέπει να πεις πιο ξεκάθαρα τι θέλεις. Ίσως θα πρέπει να γίνεις πιο επικοινωνιακή. Ίσως χρωστάς κάποια συγγνώμη ή κάποιες εξηγήσεις. Ίσως κάπου έχεις πει μια ψιλοαηδίουλα και πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ό,τι από όλα αυτά και να πρέπει να γίνει, κάπως βλέπω ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφάνεια και στο μέσα σου και στο έξω σου. Μια αναλυτικότητα, μια διαφάνεια, μια λογική, μια. Πώς να σου το εξηγεί. Η σκέψη σου θα πρέπει να αποκτήσει μια πιο αλγοριθμική μορφή και με λίγα λόγια κάπως να γίνεις πιο ξεκάθαρος ή ξεκάθαρη. Αν νιώθεις ότι χρωστάς κάπου εξηγήσεις, μια συγγνώμη, αν κάπου δεν έχεις πει την αλήθεια σου έτσι όπως θα έπρεπε, αν κάτι σε πνίγει και ξέρεις ότι πρέπει να το πεις, έχει υπόψη σου ότι από αύριο αν το κάνεις η ενέργειά σου θα αλλάξει τελείως, θα βελτιωθεί πάρα πολύ και είναι ένα βήμα που πρέπει να κάνεις. Εντάξει! Και για πολλούς, όπως σας είπα, παιδιά, ίσως να είναι θέμα επικοινωνίας. Αν έχετε παρατηρήσει, αν σας έχουν πει ότι υπάρχει θέμα επικοινωνίας, δουλέψτε το, γιατί θα βελτιώσετε πάρα πολύ και τη δική σας ενέργεια, όχι μόνο το πώς σας βλέπουν οι άλλοι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αυτοί που διαλέξαν την καρτούλα νούμερο 3, Three of Swords. Αγαπούλα, καταλαβαίνω, περνάμε δύσκολα. Εσύ που διάλεξες την καρτούλα νούμερο 3, για να βελτιώσεις την ενέργειά σου, το ξέρεις και εσύ, δεν χρειαζόταν να σου το πω εγώ. Πρέπει να σταματήσεις να στενοχωριέσαι. Θα μου πεις ρε energy και πώς να το κάνω. Ωραίο να το λες. Άμα είσαι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες energy και θα σου πω εγώ ότι κοίτα να δεις. Εδώ πέρα βλέπουμε μία καρδιά και τρία σπαθιά. Η καρδιά της έφαγε. Okay, της έφαγε. Πόνεσε πάρα πολύ και είναι ήδη πάρα πολύ πληγωμένη. Εντάξει. Όμως αυτό έγινε. Τα σπαθιά γιατί έχουν μείνει εκεί? Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτά είναι λούπα, είναι η σκέψη σου. Τα σπαθιά είναι η σκέψη σου. Ο πόνος ο συναισθηματικός κρατάει πολύ λιγότερο από όσο ο πόνος ο πνευματικός, να σου πω, στο κεφάλι σου, να σου πω. Από κάποια φάση και μετά θέλω να πω, και δεν το λέω εκ του ασφαλούς αυτό, το λέω ξεκάθαρα, ειλικρινά, το έχω κάνει, το έχω ζήσει, όλοι το έχουμε κάνει και εσύ το έχεις ξανακάνει, απλά τώρα δεν το θυμάσαι. Λοιπόν, ο πόνος είναι περισσότερο στο κεφάλι σου, είναι στη σκέψη σου. Αν φύγουν αυτά τα σπαθιά από αυτή την καρδιά, ναι μεν η καρδιά θα συνεχίσει να πονάει, όμως θα αρχίσει και να χυλάρει, θα αρχίσουν να κλείνουν οι πληγές. Κατάλαβες? Εσύ βλέπω τώρα, το μόνο που κάνεις είναι να σκέφτεσαι όλα τα αρνητικά, πόσο χάλια είσαι, πόσο θύμα υπήρξες,
πόσο θες να εκδικηθείς, πόσο σε πληγώσανε, πόσο σε τσαντήσανε, πόσο σε απιστήσανε, πόσο... σε απιστήσανε, παιδιά, σήμερα ζωγραφίζω σου λέω. Λοιπόν, πόσο σε πληγώσανε και πάει λέγοντας. Εσύ όμως κάθεσαι και τα σκέφτεσαι αυτά, δεν τα νιώθεις, τα σκέφτεσαι. Και κάθε φορά τα παίρνεις αυτά τα μαχαιράκια και τα στριφογυρνάς μόνη σου ή μόνο σου στην καρδούλα σου. Ο τρόπος λοιπόν να ξεφύγεις από αυτή την ενέργεια από αύριο και να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου είναι να σταματήσεις ξεκάθαρα να σκέφτεσαι αυτό το θέμα και να μη συνεχίσεις να γυρνάς αυτά τα σπαθάκια. Τα σπαθάκια πρέπει να βγουν, οι σκέψεις πρέπει να σταματήσουν ώστε να μπορέσεις μετά συναισθηματικά και η καρδιά σου και η ψυχή σου να αρχίσει να χυλάρει. Όσο εσύ σκέφτεσαι αρνητικά πράγματα, τόσο αυτή η καρδιά δεν θα χυλάρει. Ξεκάθαρα. Εντάξει, τέλεια. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Και συγγνώμη που ήμουν έτσι λίγο άγρια μαζί σου, αλλά φιλαράκι, χρειάζεσαι αγριάδα τώρα. Τι να σου κάνω. Ας είχα εδώ και θα τα τρώγες τα χαστούκάκια σου. Λοιπόν, πάμε για αυτούς που διαλέξαν την καρτούλα νούμερο 4. Eight of Swords. Εδώ πέρα έχουμε πάλι πρόβλημα με τις σκέψεις μας και όχι μόνο. Όταν είμαστε σε Eight of Swords, δεν είναι μόνο ότι είμαστε φυλακισμένοι στις ίδιες μας σκέψεις, είναι ότι αυτές οι σκέψεις είναι και λάθος. Δηλαδή έχω παρατηρήσει ότι όταν εμένα τουλάχιστον μου βγάζει το Eight of Swords, μιλάμε για σκέψεις αναλυθείς. Με λίγα λόγια, το μυαλό σου είναι τόσο μπλοκαρισμένο που πιστεύεις πολύ πιθανό σε λάθος πράγματα ή σε διαστρεβλωμένες πραγματικότητες. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το θέμα με το Eight of Swords. Δεν βγαίνουμε εύκολα. Αυτό είναι μια άσχημη λούπα το Eight of Swords. Γιατί μπαίνεις μέσα, είναι σαν πηγάδι. Είναι το πηγάδι που λέω εγώ. Πώς βγαίνεις από ένα πηγάδι. Είναι το πηγάδι των σκέψεών σου αυτό. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι από το Eight of Swords δεν βγαίνουμε εύκολα και ο λόγος είναι ότι ζούμε σε μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνουμε καν ότι είμαστε σε Eight of Swords. Και ακόμα και να το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να βγούμε γιατί τα δεδομένα που έχουμε θεωρούμε ότι είναι αληθή, ενώ είναι αναληθή τις περισσότερες φορές και είναι δουλειά του μυαλού μας περισσότερο. Λοιπόν, από αυτό το πηγαδάκι, παιδιά, βγαίνουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι πάρα πολύ εύκολος και δύσκολος ταυτόχρονα. Απλά αλλάζεις τα πάντα. Τελεία. Η πιο μικρή αλλαγή αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, η πιο μικρή αλλαγή μπορεί να σε βγάλει αυτή τη λούπα του Eight of Swords. Θα σου φανεί χαζό, αλλά αν το πρωί τρως ένα τοστάκι, αύριο μη φας ένα τοστάκι. Φάε ένα φρουτάκι, φάε ένα κροσανάκι, φάε μια τυροπιτούλα. Ακόμα και από εκεί ξεκινάμε. Το πρωί παίρνεις τηλέφωνο την κολλητή σου και της λες, έλα φίλη μου τι κάνεις. Ούτε αυτό να μην κάνεις. Να πάρεις το πρωί τηλέφωνο την κολλητή σου και να της πεις, θέλω να είσαι καλά, ελπίζω να είσαι καλά, σ' αγαπώ. Κάτι άλλο. Πέφτεις για ύπνο το βράδυ και πριν πέσεις για ύπνο, δεν ξέρω και εγώ τι, πίνεις ένα τσίπουρο. Μην πιεις τσίπουρο σήμερα, πιες μια μπύρα ξέρω εγώ. Κατάλαβες, οι πιο μικρές κινήσεις που μπορείς να κάνεις. Παίρνεις αυτή την τσάντα, πάρε άλλη τσάντα, βάζεις το ρολόι σου, μη βάλεις το ρολόι σου. Κοιτάς το πριν κοιμηθείς, πολύ βασικό. Πριν κοιμηθείς, κάθεσαι και βλέπεις το Facebook ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο σκατά βλέπεις πριν κοιμηθείς. Μην το κάνεις, απλά άμα αλλάξεις 2-3 στάνταρ κινήσεις που κάνεις όλο αυτό τον καιρό, μπες στο λέω, ρίχνεις spike στην ενέργεια με αποτέλεσμα να σπάσει το πηγάδι κάπως, ακόμα και με τα πιο μικρά. Δεν χρειάζεται να είναι τρομερά πράγματα, δεν χρειάζεται να πάει να τσακωθείς με κανέναν, δεν χρειάζεται να χωρίσεις με κανέναν, δεν χρειάζεται να φύγεις το σπίτι, δεν χρειάζεται να βάλεις μαύρη πλερέζα, ούτε να κλειστείς σε μοναστήρι. Πρέπει να κάνεις μικρές κινήσεις που θα κάνουν τη διαφορά στην ενέργεια, έτσι ώστε να την ταράξεις και να πέσουν από μόνο τους τα shorts. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, κοίτα, αυτή δεν ξέρω αν φαίνεται, ελπίζω να φαίνεται, την έχει πιάσει ένας ιστός. Αυτόν τον ιστό η παραμικρή κίνηση θα τον αλλάξει. Άλλαξε την πραγματικότητά σου, μόνο έτσι βγαίνεις από εδώ μέσα, από Eight of Swords. Και να σου πω και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό που μπορείς να κάνεις. Την επόμενη φορά που θα αρχίσεις να παίρνεις τη λούπα και θα αρχίσεις να σκέφτεσαι με βάση κάτι αρνητικό, γιατί πάντα αυτό κάνουμε, σκεφτόμαστε ναι αλλά δεν με γουστάρει, ναι αλλά δεν με θέλει, ναι αλλά δεν μπορώ, ναι αλλά δεν τι. Όλα αυτά τα δεν είναι το ψέμα σου, είναι η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα για την οποία σου μιλά. Όπου στηρίζεις τη σκέψη σου, τα θεμέλια της σκέψης σου είναι ψέματα. Μέσα στο λέω. Κατά 80% αυτά που σκέφτεσαι δεν ισχύουν και είναι λάθος και είναι ψέματα. Εντάξει, στο λέω. Ξεκάθαρα. Αυτό είχα να σου πω. Για σένα που διάλεξες την καρτούλα νούμερο 5, έχω αργήσει πάρα πολύ. Ω ναι.
Για σένα που διάλεξες την καρτούλα νούμερο 5, η συμβουλή σου για να ξεκινήσεις από αύριο να είσαι καλύτερα είναι πρώτον ξεκουράσου. Αν είσαι από τους ανθρώπους που τρέχουν πάνω κάτω και κάνουν πράγματα, ξεκουράσου. Χρειάζεσαι λίγο χρόνο στο σπίτι σου, μόνος σου ή με τους ανθρώπους που αγαπάς. Και πραγματικά χρειάζεται απλά να ξαπλώσεις και να μείνεις με τις σκέψεις σου χωρίς τίποτα απολύτως άλλο. Σκέψεις μόνο. Ούτε λάπτοπ, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα. Σκέψεις μόνο. Ταβανοθεραπεία. Επική. Λοιπόν, για κάποιους άλλους που ίσως αυτό δεν ισχύει και νιώθουν ήδη αρκετά ξεκούραστοι, παιδιά, εδώ πέρα μιλάμε για διαλογισμό ξεκάθαρο. Ξεκίνα να διαλογίζεσαι. Πραγματικά, ξάπλωσε χωρίς τίποτα μαζί σου, τίποτα απολύτως, και κάτσε 2 ώρες εκεί. Οκ, την πρώτη φορά θα είναι δύσκολο να κάτσε 2 ώρες, κάτσε μισή. Κάτσε μισή ώρα και κάνε την ταβανοθεραπεία σου. Εντάξει. Χρειάζεται, παιδιά, να κάνετε λίγο διαλογισμό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία το σύμπαν περιμένει να σας πει. Δηλαδή, υπάρχουν ξεκάθαρα data για download και απλά εσύ δεν έχεις μπει στη διαδικασία να κάνεις αυτό το download. Εντάξει. Αν θες από αύριο να είναι καλύτερη η ενέργειά σου, πάρε χρόνο για τον εαυτό σου και βάλε σε μία τάξη τη σκέψη σου και θα σκάσει, μπες στο λέω και download. Δηλαδή, θα συνειδητοποιήσεις πράγματα τα οποία πιο πριν δεν είχες συνειδητοποιήσει και θα είναι ξεκάθαρα αυτό, ότι ήρθες σε επαφή με τον ανώτερό σου αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, πραγματικά. Και ο ανώτερός σου αυτός περιμένει να σε βοηθήσει. Για αυτούς που διαλέξανε την καρτούλα νούμερο 6, τι μπορείς να κάνεις από αύριο. Άρχισε να οργανώνεσαι, μου λέει, για κάποιο λόγο. Ίσως να έχεις αφήσει κάποια πράγματα πίσω. Θέματα εκπαίδευσης, θέματα πτυχίων, θέματα συνεργασιών, θέματα... ακόμα και συνεργασίων, δηλαδή κάποιο project, ας πούμε, που έχεις αφήσει ίσως λίγο πίσω. Γενικά κάπως μου λέει συνεργάσου. Δεν ξέρω αν εσύ γουστάρεις να παίζεις μόνος σου μπαλίτσα. Κάπως ίσως θα πρέπει να συνεργαστείς, να οργανωθείς, να εξυγχρονιστείς ίσως, να αρχίσεις να μιλάς με καινούρια άτομα και να κανονίζεις τις υποθέσεις σου, σαν να πρέπει να κάνεις κάποιες κανονιστικές και κυρίως να οργανωθείς. Μου λέει οργανώσου, μάλλον είσαι κάπως φλου, κάπως χύμα στο κύμα. Κάπως λοιπόν πρέπει να οργανωθείς για να μπορέσεις να κάνεις focus και σε ορισμένα πράγματα που αξίζουν να κάνεις focus. Ίσως λοιπόν η σκέψη σου να είναι χύμα στο κύμα, η ενέργειά σου να ρέει προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτό που θέλει να μας πει αυτή η κάρτα είναι ότι κανόνισε τα 3 πράγματα που θέλεις να υπάρχουν σίγουρα στη ζωή σου και παίξε λίγο μπαλίτσα μόνο με αυτά. Και ίσως έτσι και θα βλέπεις πιο ξεκάθαρα και θα είσαι πιο ήρεμη ή ήρεμος και σίγουρα αυτά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και πιο πολύ προς το μέρος σου, εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, παιδάκια μου, το special. Περιμένω να μου πείτε. Περιμένω ούτως ή άλλως τα comments σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωσή μας για τα 2 free readings. Κάντε μου και ένα like και ένα subscribe καινούργιοι, εντάξει. Και θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα με τα ζωδιάκια σας για τον Αύγουστο. Φιλάκια πολλά!